Δεν το πιστεύω αυτό που μου κάνεις. Αν ενοχλείς, φύγε. Λοιπόν, κοίτα. Ο κήπος είναι μεγάλος και πάντα χρειάζονται και άλλα χέρια. Επομένως έπιασα δουλειά. Φυσικά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλή αρχή, φίλε μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά. Άννα, Άννα. Δεν μ' αρέσει. Έπιασα δουλειά. Γιατί, γιατί μου αρέσει εδώ. Γιατί, Άννα, γιατί. Η Πάτη χορεύει με τον Μπρούνο. Τέλεια. Η Κατερίνα χορεύει με τον Άλαν. Η Ταμάρα χορεύει με τον Φακούντο. Η Ζωζεφίνα χορεύει με τον Γκουίντο. Η Πία με τον Γκονζάλο. Η Σολ με τον Σαντιάγκο. Και η Αντωνέλα με τον Ματίας. Μάτιου, τα καταφέραμε. Αύριο έχω ραντεβού με τον πιθανό αγοραστή του σχολείου. Αύριο. Βρε, βρε, βρε. Συγγνώμη, συγγνώμη που σας διέκοψα. Ορίστε. Το πέτυχες. Αχ. Έχεις ταλέντο. Λεάντρο. Λεάντρο! Γκονζάλο, τι έκανες? Σε περιμένουν για το μακιγιάζ. Μισό λεπτό! Λεάντρο! Δεν πρέπει να στήσεις το σκηνοθέτη, Γκονζάλο! Όχι, δεν καταλαβαίνεις! Λεάντρο! Γκονζάλο, τρελάθηκες! Συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Πρέπει να σου ζητάμε την άδεια για να φιληθούμε. Όχι, φιληθείτε! Τι με νοιάζει εμένα! Ναι, αυτό είναι σίγουρο, Πάτη. Λοιπόν, να είσαι ήσυχη, ο Μάτι και εγώ δεν θα κάνουμε τίποτα. Ναι, όπως και εσύ δεν κάνεις τίποτα με το φιλαράκο σου, τον Μπρούνο. Τι ωραίο νέο κι αυτό. Τώρα είναι φιλαράκος. Όχι, δεν είναι φιλαράκος μου. Είναι ο φίλος μου. Μήπως ενοχλεί? Όχι. Άφησε την Αντωνέλα, καλύτερα ας μη συνεχίσουμε το παιχνίδι της. Παιχνίδι? Έχεις την εντύπωση ότι έχω όρεξη για παιχνίδια με όλα αυτά που μου συμβαίνουν? Έχασα τον μπαμπά μου. Νομίζετε ότι είμαι με τον Μπρούνο? Έλα Πάτη, σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα να αλλάξεις το στυλ σου, αγαπημένη μου. Γιατί με αυτό το μισοκακόμοιρο στυλ, τα κοτσιδάκια και τα ψεύτικα δάκρυα, το Ματίας και εμένα, πλέον δεν μας συγκινείς. Ματίας! Όχι, η Αντωνέλα έχει δίκιο. Πλέον δεν σε πιστεύει κανείς, Πάτη. Εγώ με τη Ζωζεφίνα δεν χορεύω. Μα γιατί? Γιατί ήμασταν ζευγάρι και έγιναν διάφορα μεταξύ μας. Το ξέρω ότι δεν σε νοιάζουν αυτά, όμως σε παρακαλώ πολύ, Διάνα, ας μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Άκου να σου πω, ο μόνος που μπερδεύει τα πράγματα είσαι εσύ. Από την ώρα που ανακοίνωσε τα ζευγάρια, συμπεριφέρεσαι σαν παιδάκι του νηπιαγωγείου. Όχι, εγώ απλώς. Δεν ακούω τίποτα. Το ξέρεις ότι τα ζευγάρια δεν τα διάλεξα εγώ, ήταν τυχαία. Κατάλαβε το. Η τέχνη είναι αντιπαράθεση, αναζήτηση, υπέρβαση.
Και αν εσύ δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτό που νιώθεις με αυτό που πρέπει να υποδηθείς, τότε βρίσκεσαι σε λάθος δρόμο, νεαρέ μου. Όχι, αυτή που βρίσκεται σε λάθος δρόμο είσαι εσύ, Διάνα. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα λες. Αν δεν αλλάξεις γνώμη, θα μείνεις μόνη. Κανείς δεν χορεύει με κάποιον που του επιβάλλουν. Και ποιος το λέει αυτό? Εγώ. Εγώ το λέω. Και θα δεις ότι έχω δίκιο. Α! Λεάντρο! Τι κάνεις? Συγγνώμη. Είσαι καλά, παιδί μου. Συγγνώμη, θα σας πληρώσω μετά. Κονσάλο! Τι? Για πού το έβαλες? Δεν ξέρεις ότι έχουμε να γυρίσουμε ένα σωρό σκηνές? Δώσ' με ένα λεπτό, σε παρακαλώ, έλα. Όχι, όχι, βέβαια. Μπορώ να μάθω τι έχεις πάθει. Είδα κάποιον που έχω πολύ καιρό να το δω και... Κοίτα, δεν είναι ώρα για δημόσιες σχέσεις. Πάμε γιατί έχουμε γύρισμα, κατάλαβες? Όλα. Άκουσε με ένα λεπτό. Είναι ο μπαμπάς μιας φίλης μου που τον έχουμε χάσει. Θα με αναγκάσεις να μιλήσω με το σκηνοθέτη. Θα βρούμε αντικαταστάτη. Εσύ αποφασίζεις. Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα βγει. Έχω ένα ολόκληρο συνεργείο που σε περιμένει αυτή τη στιγμή. Πάω να τον ψάχνει η οικογένειά του. Είναι. Πάρ' τους τηλέφωνο να έρθουν να τον βρουν. Μα δεν λύνεται με ένα τηλέφωνο αυτό. Πρέπει να πάω να του μιλήσω, να τον δω. Κονζάλο, έχεις υπογράψει συμβόλαιο μαζί μας. Αν δεν έρθεις, θα έχεις πρόβλημα. Πάτη μου, κλαίς για τον μπαμπά σου? Γιατί μου συμβαίνουν όλα αυτά, Μπρούνο? Δεν αντέχω τόσα προβλήματα. Είσαι έτσι για τις βλακίες της Αντωνέλα, Πάτη. Σε παρακαλώ, μην την ακούς. Την ξέρεις την Αντωνέλα. Και εσύ, Μπρούνο, ξέρεις εμένα. Εάν το σκέφτεται τα χειρότερα για μένα, μπορεί να με κατηγορήσει για ό,τι θέλει. Αλλά δεν την πρόδωσα, Μπρούνο. Δεν χρειάζεται να μου το λες εμένα αυτό, Πάτη. Ειδικά εγώ το ξέρω. Άλλωστε αυτό είναι δικό της πρόβλημα, όχι δικό μας. Ναι, αλλά ξέρεις πως με πονάει. Προσπάθησα πολύ για να γίνει φίλη μου και τώρα συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να με κατηγορεί ότι είμαι μαζί σου. Είναι φανερό, Πάτη, ότι εκείνη ήθελε να τελειώσουμε έτσι. Άλλωστε πήγα να τη βρω και με έδιωξε. Γι' αυτό σταμάτα επιτέλους να ασχολείσαι με πράγματα που δεν αξίζουν και ξέχασέ την. Πάτη, δεν σου αξίζει να υποφέρεις. Και όταν ρώτησε τον Γκουίντο αν νιώθει ακόμα κάτι για μένα, έφυγε χωρίς να μου απαντήσει τίποτα. Και αυτό τι σημαίνει, φιλενάδα? Εμένα ρωτάς? Φυσικά, ποιο θες να ρωτήσω? Γκουίντο! Τρελή, κάτσε κάτω, ρεζίλη θα με κάνεις. Αυτό που λέω είναι ότι δεν ξέρω αν δεν μου απάντησε για να μην με πληγώσει ή γιατί... Δεν σου απάντησε, γιατί προφανώς δεν ξέρει. Εννοείς ότι δεν θέλει να είμαστε ζευγάρι γιατί μπορεί να αισθάνεται ακόμα κάτι για μένα? Α, εσένα τίποτα δεν σου είναι αρκετό, έτσι? Συγγνώμη. Κορίτσια, ας ηρεμήσουμε. Εγώ είμαι πολύ ηρεμισόλ. Δεν σου φαίνεται, Τάμι? Πες τη φιλενάδα σου ότι είναι τόσο μπερδεμένη και συγχυσμένη που δεν ξέρει τι θέλει. Και πια νομίζω ότι είσαι εσύ που έρχεσαι και μου μιλάς έτσι? Δεν φταίω εγώ που ο φίλος σου πρέπει να χορέψει μαζί μου. Ζωζεφίνα, μην μου κάνεις τη χαζή εμένα, δεν σου πάει. Τσολ, έτσι κάνω πάντα αυτές. Όχι, σχεδόν πάντα. Για να ξέρεις πάντως, ούτε είμαι ούτε κάνω τη χαζή. Και ούτε είμαι και μπερδεμένη. Εδώ, η μόνη ανόητη είσαι εσύ. Σε παρακαλώ, Ζωζέ, είναι ολοφάνερο. Τώρα που τελείωσες με τον Γκονζάλο, θα ξανατρελάνεις τον Γκουίντο. Αυτό κάνεις. Παραδέξου το επιτέλους. Ωχ, Ταμάρα, κοίτα τη δική σου ζωή. Όπως δεν ανακατεύομαι στη ζωή σου, μην ανακατεύεσαι στη δική μου. Ψεύτικη είσαι, ειλικρινά. Ταμάρα, με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου. Α, ωραία. Εσύ κάνεις λάθος, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ κάνω λάθος? Θέλεις να πεις ότι δεν ανακατεύεσαι στη ζωή μου, ενώ συνεχίζεις να κοροϊδεύεις τον Γκουίντο? Πώς το λες εσύ αυτό? Πες μου, γιατί δεν ξέρω. Τον Γκουίντο στο χαρίζω, δεν με ενδιαφέρει ούτε καν σαν παρτενέρ. Πώς να σου το πω αλλιώς για να το καταλάβεις? Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά γίνονται εξαιτίας ενός καζού διαγωνισμού. Ακριβώς. Είναι τρελός ο τρόπος που ορίστηκαν τα ζευγάρια. Φυσικά. Θα το διορθώσω αμέσως αυτό. Θα το διορθώσεις πώς? Θα πω στην Διάνα να αλλάξει τα ζευγάρια. Ξέρεις κάτι, θα το λύσω αυτό το μπέρδεμα, ό,τι εμπόδιο και αν βρω. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Δεν μπορεί. Τους είδες? Τους είδες αγκαλιασμένους σαν τα πιτσουνάκια? Φύγετε από μπροστά μου! Συγγνώμη. Παιδί μου, τους είδες αγκαλιασμένους, θα σαλιαρίζουν, τους είδες. Ξέρεις κάτι, αυτό θα μου το πληρώσουν. Θα μου το πληρώσουν, Μάτι. Τους είδα. Ναι, ακριβώς. Τους είδα. Θα μου το πληρώσουν. Αλλά πρέπει να ηρεμήσεις. Αντωνέλα, είσαι εντάξει? Όχι. Είναι δυνατόν να ηρεμήσω?
Τι έπαθες, Μάθιου? Γιατί δεν σε βλέπω το ίδιο? Τι έγινε τώρα? Πες μου ότι δεν σε έριξε ξανά η Πάτη, ε? Με τα ψευτοδάκρυα και την κακομοιριά της, σε πήρε με το μέρος της, ε? Ξέρεις τι χρειάζομαι εγώ? Σε χρειάζομαι στο πλευρό μου, Ματίας. Μα τι λες? Εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, εγώ χρειάζομαι να με στηρίζεις. Μα φυσικά, εγώ σε στηρίζω, Αντωνέλα, όμως. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι να εκδικηθείς την Πάτη, γιατί αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Το μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι τώρα είναι ο διαγωνισμός χορού. Φυσικά, of course! Τι εύκολο να το λες, και η τιμή μου, πού είναι, δεν τη βλέπω. Και ο σεβασμός προς το πρόσωπό μου πάει κι αυτός, δεν το βλέπω πουθενά, ε! Σταμάτα! Τι γίνεται εδώ, παιδιά, γιατί τόσες φωνές? Ούτε εσείς είστε ευχαριστημένοι που θα χορέψετε μαζί? Όχι, όχι! Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Άλλωστε με το Μάθιου έχουμε καλή χημεία. Και ξέρεις κάτι? Εμείς σου κάνουμε μια δήλωση. Βρίσκεσαι μπροστά στο ζευγάρι που θα κερδίσει το διαγωνισμό. Θα κερδίσουμε και θα λιώσουμε σαν κατσαρίδες τον Μπρούνο και την Πάτη. Θα τους διαλύσουμε, γιατί δεν τους αξίζει η νίκη. Ηρέμησε, ηρέμησε. Σε αυτό το τρίμηνο δεν θα διαλυθεί κανένας. Άλλωστε, μην το ξεχνάς ότι ο Μπρούνο και η Πάτη είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Και χορεύουν καλά. Όμως εμείς χορεύουμε πολύ καλύτερα, Ντιάνα. Εμείς είμαστε το number one. Και αυτό θα το αποδείξουμε. Πετάω, Άλαν. Πετάω, πετάω. Επιτέλους θα ξαναχορέψω με την Ταμάρα. Για ηρέμησε λίγο, Φακούντε. Θα χορέψεις, τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο θα την έχω πάλι. Τι θα την έχεις, Φάντο? Κοντά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτά που λες δεν μου φαίνονται λογικά, όσο και αν προσπαθώ. Γιατί? Κοίτα, η Ταμάρα είναι με τον Γκουίντο. Και δεν θέλω να τσακώνεστε εσείς οι δύο. Είστε φίλοι μου, γι' αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου. Κατάλαβες? Και τι πρόβλημα υπάρχει που είμαστε με το Φακούντο, φίλοι σου? Το πρόβλημα είναι ότι του Άλαν δεν του αρέσει που χάρηκα πολύ που θα χορέψω με την Ταμάρα. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν θα χορέψεις με την Τάμι. Και ποιος το λέει αυτό? Εγώ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλει εκείνη. Κρίμα. Θα μείνεις με την όρεξη. Τσάω, παιδιά. Αγαπημένη μου Σοκόρο, σε παρακαλώ φρόντιζε το Χουακέν. Θα γυρίσω το βράδυ. Πήγα στη Λούχα για να ζητήσω την Παναγία να μου φέρει πίσω το Λεάνδρο μου ζωντανό. Ο Θεός είναι μεγάλος και ελπίζω να με βοηθήσει. Είναι τόσο άσχημη όλη αυτή η αβεβαιότητα που κάθε μέρα εύχομαι να ξυπνήσω την επομένη και να είναι ένα κακό όνειρο ότι ο Λεάνδρο δεν έφυγε ποτέ. Και να μην χρειάζεται να κάνω τη δυνατή για να μην με βλέπουν τα παιδιά μου να κλαίω. Έλα. Νόστιμο, ε? Συγγνώμη, φίλε. Ναι. Θέλω να μου φέρεις τα χαρτιά σου. Είναι απαραίτητα για την πρόσληψη. Ναι. Να τα φέρω την άλλη εβδομάδα. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Να σου ζητήσω μια χάρη. Πες μου. Για να είμαι ειλικρινής, χρειάζομαι προκαταβολή. Λίγα χρήματα για να βρω ένα μέρος να κοιμηθώ. Λίγα χρήματα, δεν χρειάζομαι πολλά. Για σπίτι δεν θα έχεις πρόβλημα, ειλικρινά, ξέχασέ το. Εδώ στο πάρκο υπάρχει ένα σπιτάκι. Και αν θέλεις μπορείτε να μείνετε εκεί. Α, ναι, ναι, φυσικά, θα ήταν... Δεν είναι και λούξ, αλλά νομίζω ότι για αρχή είναι μια χαρά. Ναι, φυσικά, δεν έχω αντίρρηση. Πάρε. Ορίστε και η προκαταβολή σου. Είναι αρκετά? Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Μην το συζητάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Συμβαίνει, ε? Ευχαριστημένος? Είσαι ευχαριστημένος που, όπως και στη ζωή, έτσι και στο χορό, θα είσαι με τη χωριά της σαν την Πάτη σου? Ευχαριστημένος θα είμαι τη μέρα που θα καταλάβεις πώς έχουν τα πράγματα. Α, ναι! Μάλιστα. Πες μου, πώς έχουν τα πράγματα? Ας το καλύτερα. Δεν έχει κανένα νόημα να σου εξηγήσω. Δεν θες να καταλάβεις, δεν πειράζει. Α, όχι, 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 έλα, πες μου, γιατί θέλω να καταλάβω. Τι συμβαίνει? Μήπως δεν έχεις τίποτα να μου εξηγήσεις για να δικαιολογηθείς? Δικαιολογηθώ? Αχ,
Λοιπόν, προσπάθησα χίλιες φορές να σου εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα και δεν θες να καταλάβεις. Δεν με πιστεύεις. Αντίθετα, προτιμάς να πιστεύεις τις φίλες σου. Δηλαδή αυτές που σου το παίζουν φίλες, αλλά δεν είναι. Προτιμώ αυτές τις φίλες. Από αυτούς που με πρόδωσαν μπροστά στα μάτια μου. Κάποτε θα μετανιώσεις πικρά για αυτά που λες, Αντωνέλα. Ελπίζω να μην είναι πολύ αργά. Αντιθέτως, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα διασκεδάσω πολύ μέσα στους δυο. Και να ξέρεις, τα καλύτερα έρχονται, Μπρούνο. Να το ξέρεις, τα καλύτερα έρχονται. Θα μου συστηθείτε. Χαίρο πολύ, Περνάντες. Α. Είμαι ο αντιπρόσωπος της κυρίας που έκανε την προσφορά για την αγορά του σχολείου. Α. Μάλιστα, όμως φαντάστηκε ότι θα ερχόταν η ίδια να υπογράψει το συμβόλαιο της αγοράς. Όχι, δυστυχώς προς το παρόν η ίδια δεν θα μπορέσει να έρθει. Α, τι συνέβη, άλλαξε γνώμη μήπως, δεν θέλει να προχωρήσει στην αγορά? Όχι, και σε καμία περίπτωση. Απλά η πελάτησά μου είναι ένας άνθρωπος αρκετά, πώς να το πω, ανήσυχος. Ξεφύλιζε ένα περιοδικό μόδας, είδε φωτογραφίες από την επίδειξη μόδας που έγινε στο Παρίσι και ένα φόρεμα τη γοήτευσε. Δεν αντιστάθηκε και πήγε η ίδια να το αγοράσει. Α, αρκετά εντυπωσιακό. Και πείτε μου, ποιο είναι το όνομα της μελλοντικής ιδιοκτήτριας του Pretty Land? Μάλιστα, αυτή είναι μια λεπτομέρεια που, για λόγους ασφαλείας που σίγουρα θα κατανοείτε, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω. Α, μάλιστα, μάλιστα. Καλά, δεν πειράζει, τέλεια. Όταν λοιπόν επικοινωνήσει η ίδια μαζί μου, θα μου πει τότε. Να κάνω μια πρόταση. Μόλις επιστρέψει η πελάτησά μου, θα σας καλέσω να κλείσουμε ένα ραντεβού. Φυσικά, φυσικά, θα περιμένω. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Ναι, θα περιμένω. Χάρηκα πολύ, κύριε. Περίεργο, ποια να είναι αυτή η γυναίκα? Ό,τι μυστήριο. Να μιλήσουμε. Εσύ και εγώ. Τι έχουμε να πούμε? Χαλάρωσε λίγο, έρχομαι με καλές προθέσεις. Τι έγινε, τι θες? Ήρθα να σε ρωτήσω αν θα ήθελες να αλλάξουμε παρτενέρ. Κανείς δεν θα το παρείδεις, οι δύο κοπέλες είναι ολόιδιες. Τι, φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Φοβάσαι πως το κορίτσι σου αλλάξει γνώμη, φοβάσαι? Έλα στη θέση μου, ε. Δεν θέλω να χορέψεις με τη Σολ και εγώ με την Μπελέν. Μόλις τα φτιάξαμε. Δεν γίνεται. Έχασες, φίλε. Κοίτα, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Τα ζευγάρια άλλοι τα αποφάσισαν, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να χορέψω με το κορίτσι σου. Όμως μην ανησυχείς ότι δεν θα την προσέχω. Ξέρω πώς να το κάνω. Ε? Μπελέν! Ναι. Συγγνώμη, αδερφούλα, αλλά θα σου ζητήσω μια τόσο δά μικρούλα χάρη. Πες μου, είδες τα ζευγάρια για το διαγωνισμό χορού? Ναι. Λοιπόν, να, σκέφτηκα, μιας που είμαστε ίδιες, δηλαδή, να, προς στιγμήν σκέφτηκα, φτάνεις όλη τι θέλεις. Μήπως τυχόν δεν θα σε ενοχλούσε να... Να, τι. Α, μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένη, αδερφούλα? Αν δεν έχεις πρόβλημα να πάρεις τη θέση μου και να χορέψεις με τον Σαντιάκο και εγώ τη δική σου και να χορέψω με τον Καμίλο, δηλαδή το ζουζούνι μου. Α, τρελάθηκες, αδερφούλα, ε. Σίγουρα τρελάθηκες, Σολ. Κοίτα, στο ξεκαθαρίζω. Εγώ, το Σάντι, δεν θα τον κοροϊδέψω. Μπρούνο! Μπρούνο, θα σου πω κάτι που δεν θα μπορέσεις να το πιστέψεις. Τι έγινε, λέγε. Άκουσε με καλά. Ο Λεάντρο είναι ζωντανός. Τι? Τον είδα. Τον είδα σήμερα στη δουλειά. Πότε τον είδα? Είχαμε γύρισμα στο ζωολογικό κήπο και ξαφνικά τον είδα. Ήταν εκεί. Ολοζώντανος. Μπροστά μου. Πάμε να το πούμε στην Πάτη. Συγγνώμη, τι είναι αυτό που πρέπει να της πείτε? Είχα ένα απέσιο καυγά με την Αντωνέλα και τον Ματίας. Και μετά περνάνε και μας βλέπουν με τον Μπρούνο. Κάτσε, γιατί μάλλον σε έχασα. Όταν λες ότι σας είδαν με τον Μπρούνο, τι εννοείς? Πώς ήσασταν? Αγκαλιασμένοι. Έλεγα στον Μπρούνο πόσο άσχημα νιώθω με όλα αυτά που μου συμβαίνουν και εκείνος με παρηγορούσε και με αγκάλιασε. Και τότε πέρασε η Αντωνέλα με τον Ματίας. Δεν θα σου πω πώς έκανε η Αντωνέλα, το φαντάζεσαι? Άκου, φιλενάδα, μια συμβουλή. Αν δεν θέλεις να σκέφτονται ότι σκέφτονται για σένα, καλό θα ήταν να σταματήσεις να αγκαλιάζεσαι με τον Μπρούνο. Μα, Τάμι,
Όχι, δεν σταμάτα να μου πεις τίποτα. Εγώ σε πιστεύω. Ξέρω ότι δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Αλλά την ξέρεις την Αντωνέλα. Ξέρεις πολύ καλά πώς σκέφτεται. Και δεν θα σταματήσει να μιλάει για την υποτιθέμενη απιστία του Μπρούνο με σένα. Είναι πολύ νευριασμένη. Πολύ. Συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση ότι η αδελφή μου δεν είναι η μόνη θυμωμένη. Είναι κι άλλος. Ο φίλος σου. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω. Θα τα πούμε μετά. Γεια σας. Το ξέρεις, έχει λυσάξει. Ναι, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, έκανες σαν τρελός από την ώρα που έμαθα ότι θα είμαστε ζευγάρι. Στο χορό. Ε? Και είπε ότι εσύ δεν θες να χορέψεις μαζί μου. Ναι, αλήθεια είπε. Α, ναι. Ναι, δεν πρόκειται να χορέψω μαζί σου. Άλλωστε, τώρα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να περνάω καλά μαζί του. Τόσο τον αγαπάς. Χρειάζεται να σου απαντήσω. Κορίτσια, δεν βλέπω την ώρα να αρχίσω να χορεύω με τον άλλα. Σου αρέσει ακόμα? Του τη φύλαγες, φιλενάδα. Περίμενες την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθείς, έτσι? Έτσι είναι. Τι ευκαιρία, ε! Ο χορός είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ξαναρχίσεις από την αρχή. Ναι, αν και εγώ θα έλεγα όχι τόσο να ξαναρχίσω, όσο να συνεχίσω. Και εσύ, Πία, μακριά από τον Γκονζάλο, ε? Α, φιλενάδα. Τα αγόρια των φιλενάδων μου είναι και φίλοι μου. Μα τι είναι τώρα όλα αυτά που μας λες, Πία? Θα μας τρελάνεις. Τότε τα αγόρια των φιλενάδων μου είναι απαγορευμένα φρούτα. Καλύτερα. Λοιπόν, όπως και να έχει, Πία, εγώ σε ξέρω πολύ καλά και ξέρω τι σε ικανή για όλα. Γι' αυτό, αν δω κάτι, θα το μετανιώσεις. Παρακαλώ. Φιλενάδα, αν σου αρέσει ο Γκονζάλο, εγώ θα είμαι με σένα. Μην κάνεις πίσω με τίποτα. Ας τη Λουσιάνα. Ευχαριστώ, Κέιτ. Γιατί γελάτε? Τι έχασα? Τίποτα. Της ευχόμουν καλή τύχη με τον Άλαν. Μπορείς να κλείσεις τα δακρυσμένα σου ματάκια. Σου έχω μια έκπληξη, εντάξει? Ναι. Κλείσε τα μάτια. Τι κάνεις? Μου έχεις εμπιστοσύνη? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Και αν δεν μου αρέσει αυτό που θα κάνεις? Θα σου αρέσει, άνοιξε το στόμα. Βανίλια και σοκολάτα. Το αγαπημένο σου. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Λίγο ακόμα? Όχι. Λοιπόν, το πρωί είχα κάποια εξωτερικά γυρίσματα και ξαφνικά σε ένα διάλειμμα που κάναμε, τον είδα. Τον είδα μπροστά μου. Ποιον? Το Λεάνδρο. Είδα το Λεάνδρο.
Τον είδες? Ναι, τον είδα, Ινές. Τον Λεάνδρο, ναι, τον γιο μου. Ναι, ναι. Αθέε μου, αθέε μου, δόξα σοι ο Θεός, τον είδες. Πώς ήταν, πες μου, πώς ήταν. Κοίτα, δεν κατάφερα να τον πλησιάσω. Σταμάτησα, του φώναξα, αλλά δεν με άκουσε. Μετά έπεσα σε ένα πλανόδιο, τα έριξα όλα κάτω και τελικά τον έχασα. Δεν τον ξαναείδα, αλλά... Μου έδωσε την εντύπωση από τα ρούχα που φορούσε ότι δούλευε στο ζωολογικό κήπο. Είναι παράνομο να δουλεύεις σε ζωολογικό κήπο. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν έχει σημασία. Πρέπει να το πούμε αμέσως στην Πάτη, έτσι. Ναι, πάμε τώρα. Θα της το πω εγώ, θα της το πω εγώ, της αγαπημένης μου. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι κάνεις, γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί δεν τα είπα όλα στην Ινές. Ήταν με μια γυναίκα ο Λεάνδρο. Τι? Δεν άφησες τίποτα. Σου άρεσε, ε? Μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Όμως δεν τελειώσαμε ακόμα. Πρέπει να κλείσεις τα μάτια. Πάλι? Κι άλλη έκπληξη, ναι, κι άλλη. Πρέπει να κλείσεις τα μάτια. Ναι. Ακούς θόρυβο? Ναι. Νιώσε το άρωμα. Τι όμορφο. Για σένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορίστε, Γκουίντο, εδώ είμαστε. Γιατί μας μάζεψες? Για να αποφασίσουμε πώς θα αλλάξουμε τα ζευγάρια. Γιατί όπως είναι δεν εξυπηρετούν κανένα. Αυτό ξέχασέ το. Τα ζευγάρια βγήκαν από κλήρωση και έτσι θα μείνουν. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Μα είναι εσύ σίγουρη γι' αυτό που μου είπες? Μα φυσικά και είμαι σίγουρη, αγαπητέ μου. Φυσικά. Γιατί να μην είμαι, αφού μου το είπε ο Γκονζάλο. Μήπως έκανε κανένα λάθος το παιδί, γιατί καμιά φορά γίνονται λάθη. Είναι λάθος να επιμένεις για τα ζευγάρια, Ντιάνα. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με την κλήρωση. Με συγχωρείς, αλλά αν έχεις πρόβλημα που δεν θα χορέψεις με την Τάμι, αυτό δεν μας αφορά. Κι όμως ο Γκουίντο δεν είναι ο μόνος που έχει πρόβλημα με τον παρτενέρ που κληρώθηκε. Ούτε κι εγώ θέλω να χορέψω μαζί σου, Φακούντο. Ούτε εμένα μ' αρέσει που η κοπέλα μου θα χορέψει με τον πρώην της. Αντίθετα με τη Ζωζεφίνα που τρελαίνεται που θα χορέψει με τον Γκουίντο. Δεν φαντάζομαι ο Γκονσάλο να μου έλεγε κάτι τέτοιο αν δεν ήταν σίγουρος ότι ήταν ο Λεάνδρο. Δεν βλέπω την ώρα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, Ινές, γιατί φοβάμαι ότι κανείς μας δεν θα αντέξει. Συγγνώμη, Ντιάνα, αλλά αφού όλοι λένε αυτό που σκέφτονται, τότε επίτρεψέ μου να σου πω ότι ούτε εγώ θέλω να χορέψω με τον Σαντιάγκο. Τι συμβαίνει, Σολ? Δεν σε αφήνει ο φιλαράκος σου? Εγώ από την πλευρά μου είμαι κολλητή της Πία. Όμως για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει που θα χορέψει η Πία με τον Γκονζάλο. Με συγχωρείτε. Εμένα πάλι πολύ μου αρέσει που θα χορέψω με τον Μάθιου. Είμαι πολύ χαρούμενη και δεν τον αλλάζω. Ούτε και εγώ θέλω να αλλάξω παρτενέρ. Με την Πάτη είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα χορέψουμε. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν είστε ευχαριστημένοι από την κλήρωση ή όχι. Οκ? Όποιος θέλει να χορέψει είναι ευπρόσδεκτος στο διαγωνισμό. Αλλιώς να φύγει. Σε όποιον δεν αρέσει, ορίστε να εκεί είναι η πόρτα. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Ναι! Παιδιά, ένα λεπτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Μα συγχωρείς. Μα συγχωρείς, Διάννα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω με την γιαγιά. Γιαγιά, τι συμβαίνει? Έλα, αγάπη μου, έλα. Τι συμβαίνει? Έλα, χρυσό μου, έλα. Κοίτα, ο Γκονζάλο έχει κάτι να σου πει, κάτι για τον μπαμπά σου. Τι έγινε με τον μπαμπά μου? Πες της. Σήμερα είδα τον μπαμπά σου, Πάτη. Ναι. Συγκεντρώσου. Έλα. Τι μπορώ. Αφού μπορείς, συγκεντρώσου. Έλα, βάλε τα δυνατά σου, αδελφούλα. Σκέψου το Λεάνδρο. Έλα. Καλά. Έλα, βάζουμε και εμείς τα δυνατά μας. Τι βλέπεις, ο χώρο? Βλέπω κάτι περίεργο. Βλέπω ζώα και πολύ ευράσινο. Τι ωραία. Όχι. Τι άλλο βλέπεις? Όχι, θα συντονίστηκα λάθος. Όμως τον βλέπεις, είναι καλά. Ναι, καλά είναι, όμως... Δεν είναι μόνος. Και τι με νοιάζει εμένα? Αν θέλει, ας είναι με άλλη. Εγώ θέλω να είναι καλά. Σήμερα ήμουν στο ζωολογικό κήπο και είχα γύρισμα και τον είδα. Ήταν εκεί. Είσαι σίγουρος ήταν αυτός? Πολύ, πολύ σίγουρος. Ήταν ίδιος. Αυτός ήταν. Αχ, μακάρι να ήταν αυτός. Ελάτε, πάμε γρήγορα, πάμε να τον βρούμε. Πάμε όλοι να ψάξουμε. Πάμε. Μάθιου, κι εγώ τον αγαπάω τον Λεάνδρο. Έχω κι εγώ δικαίωμα να πάω να τον ψάξω.
Εδώ θα κοιμόμαστε. Δεν είναι και λουξ, αλλά το καθάρισα. Βρήκα και αυτό το στρώμα, κάθισε. Ωραία. Καλό, ε? Το λαμπατέρ. Είναι πολύ όμορφο. Τα πράγματα θα γίνονται όλο και καλύτερα με τον καιρό. Τι ωραία. Τι? Θυμάμαι το σπίτι μου. Τα παιδικά μου χρόνια. Το σπίτι μου ήταν όμορφο. Όμορφο. Α, ναι? Ναι, είχε έναν τεράστιο κήπο γεμάτο λουλούδια. Και η μαμά μου μας έλεγε παραμύθια πάντα. Πάντα. Μας έπαιρνε δώρα. Ωραία. Μεγαλώναμε ευτυχισμένοι. Ή τουλάχιστον εγώ ένιωθα ευτυχισμένη. Όμως... Όμως τι? Όμως τι, Άννα? Τίποτα. Τα χρήματα, η δύναμη, η κλειδί δεν είναι σημαντικά. Κι εγώ το ήξερα πάντα. Άλλοι όχι. Και μπορούν να... Σκοτώσουν. Μπορούν να σκοτώσουν για χρήματα. Μακάρι να γυρίσει ο Λεάνδρο. Ναι, ελπίζω να είναι πράγματι αυτός. Και ποιος άλλος να είναι? Δεν ξέρω, όλοι έχουμε έναν σωσία στον κόσμο. Καλά, πες το μου εμένα αυτό, Μάτι. Παιδιά, ελπίζω ο Λεάνδρο να μην έχει σωσία. Είδατε την έκφραση της Πάτη όταν το έμαθε? Α, ήταν ευτυχισμένη. Ναι, η Πάτη είναι πολύ ξεχωριστή. Λες και τα άσχημα πράγματα της έρχονται διπλά. Αλλά το ίδιο και τα καλά. Παιδιά, παιδιά, ελάτε, ελάτε. Εμπρός, ελάτε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα, αλλά εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στα δικά μας και να λύσουμε το δικό μας πρόβλημα, εντάξει? Η μόνη λύση για μας είναι να διαλέξουμε μόνοι μας τους παρτενέρ. Εγώ θέλω να χωρίσω με τον παρτενέρ μου. Κι εγώ το ίδιο, δεν αλλάζω. Εγώ δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος με την παρτενέρ μου. Λοιπόν, παιδιά, αρκετά. Διάνα, είναι η φωνή του σχολείου που διαμαρτύρεται. Τι λες τώρα? Ναι, σωστά. Συμφωνώ απολύτως με τον Πουίντο. Τα ζευγάρια πρέπει να αλλάξουν, Διάνα, δεν μπορούν να μείνουν έτσι. Εμένα μου αρέσει να χορεύω μαζί σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, Τάμι. Έχω εγώ. Λοιπόν, εμένα, αν με ρωτάτε, δεν θέλω να αλλάξω τον παρτενέρ μου, δηλαδή τον Μάθιου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε ζευγάρι. Δεν βλέπουμε την ώρα να αρχίσουν οι πρόβες. Παιδιά, εγώ δεν θέλω να αλλάξω την παρτενέρ μου. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Όχι. Εγώ ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα χόρευα με το Βίνι και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ναι, και εγώ θέλω να χορέψω μαζί τη Διάνα. Ναι, ναι, Διάνα, και εγώ με τη Λουσιάνα είμαι σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, τα ζευγάρια δεν αλλάζουν, τελείωσε. Το μόνο που μένει είναι να μου πείτε ποιοι θα χορέψουν και ποιοι όχι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν θα υποβαθμίσουμε αυτό το διαγωνισμό λόγω της αντιζηλίας που έχετε μεταξύ σας. Δεν θα επιτρέψω να χαλάσουμε τη σχέση μας για να ενηλίθει ο διαγωνισμό. Κουίντο, μην υπερβάλλεις. Τι έχεις, μήπως φοβάσαι κάτι? Να φοβάμαι. Τι να φοβάμαι? Απλά δεν μου αρέσει να χορεύεις με τον Φακούντο. Γκουίντο, δεν θέλεις να χορέψω με τον Φακούντο, γιατί προφανώς δεν με εμπιστεύεσαι. Όχι, όχι, αυτό αγάπη είναι. Μου. Σε εμπιστεύομαι. Δεν είναι αυτό. Τότε τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, να προτείνω κάτι. Ακούω. Εγώ δεν θα χορέψω και θα ήθελα να μην χορέψεις κι εσύ. Γιατί να μην χορέψω, Γκουίντο? Τι έχω να κρύψω? Είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που νιώθω. Σοβαρά. Καλά μου έτυχε να χορέψω με τον Φακούντο και θα χορέψω μαζί του. Θα είναι απλά ο παρτενέρ μου. Όμως αυτός που αγαπώ. Αυτός που μου αρέσει, το αγόρι μου, είσαι εσύ. Μη φοβάσαι, Γκουίντο. Μη φοβάσαι. Η Άντζελα πάντα με μισούσε. Πάντα. Με ζήλευε πολύ. Εγώ το ήξερα. Και το έλεγα στους γονείς μου. Όμως, εκείνη δεν έδινα σημασία. Και όταν πέθαναν, όλα άλλαξαν. Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Όμως εγώ δεν άλλαξα, την αγαπούσα πολύ. Ήταν αδερφή μου,
Οι εμπιστοί μου ήταν οι φίλοι μου. Της είχα μεγάλη αδυναμία. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ την εμπιστευόμουν κι αυτή με πρόδωσε. Μου είπε ψέματα. Ψέματα. Εγώ δεν θα αφήσω τίποτα και κανένα να σε πονέσει. Θα σε φροντίζω. Θα σε φροντίζω εγώ. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Τι? Θέλω να ακούσεις κάτι. Ναι, τι? Ναι. Αυτό που ζήτησες. Σοβαρά? Ναι. Είναι στον τόνο σου, ε? Λοιπόν. Ναι. Me siento solo. Esto es tan triste. Amigo mío. Me falta todo. No sé dónde. Ya no hay palabras que me contengan. Sueño con verte solo una vez más. Noche tras noche lloro en mi cuarto. Busco tu abrazo. Se rompe mi alma en pedazos, ya no te puedo encontrar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca sufrir así? Te fuiste un día. Ευχαριστώ, Λεάνδρο. Ευχαριστώ πολύ. Άντο. Μην κλαις. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Ήθελα να πάω να βρω τον Λεάνδρο κι εγώ. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ήθελα να δω πώς είναι και γιατί είχε εξαφανιστεί. Όμως δεν πήγα. Αν δεν είχαμε τσακωθεί με την Πάτη αυτή τη στιγμή θα ήμασταν μαζί. Και θα ψάχναμε για τον Λεάνδρο. Έλα. Α, έρχομαι, έρχομαι. Λεάνδρο, Λεάνδρο. Με συγχωρείς. Τι συμβαίνει? Πώς λέγεσαι? Λεώ. Όχι αυτό, το επώνυμό σου θέλω. Γιατί με ρωτάς? Γιατί έχω πληροφορίες ότι σε ψάχνουν. Άντο, περίμενε.
Τι συμβαίνει? Πρέπει να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί, Κέιτ? Έχει να κάνει με την Πάτη. Πού τον είδες τελευταία φορά? Εκεί δίπλα στο τέλος πάνω, το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν εκεί. Πάμε. Τι λες, Γονζάλο, τι έκανε, δούλευε εκεί? Ναι. Και ο γιος μου αποκλείεται να δούλευε εδώ, αν είναι δυνατόν. Κύριε, εδώ. Δουλεύετε εδώ? Ναι, γεια σας. Πώς μπορώ να βοηθήσω, πείτε μου. Έχετε δει αυτόν τον άντρα? Για να δω. Νομίζω ότι τον είδα να δουλεύει εδώ. Το ξέρετε? Ναι, φυσικά εδώ δουλεύει. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι ο μπαμπάς μου. Μπορείτε να μας πάτε σε αυτόν? Σας παρακαλώ. Ναι, φυσικά, ελάτε. Άννα. Άννα. Τι έγινε? Μας ψάχνει η αστυνομία. Μου το είπε ένας υπάλληλος, μας ψάχνουν. Και τώρα? Λοιπόν, τελείωσαν τα ψέματα. Ήρθε η ώρα για πρόβα, έτσι? Ναι, έτσι φαίνεται. Πάντως, Φακούντο, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Απλώς θα χορέψω μαζί σου. Γιατί δεν θέλω να έχω κανένα πρόβλημα με τον Γκουίντο. Όχι, μην ανησυχείς. Το τελευταίο που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω προβλήματα. Okay. Μπράβο, τι ωραίος χορός. Μπράβο, παιδιά. Ταμάρα, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μα αν είναι δυνατόν να ζει εδώ πέρα ο γιος? Εδώ μένει η κυρία μου. Αχ, ο καημενούλης. Αχ, κρίμα. Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε. Μπορεί να μην ακούς. Ωραία. Περίεργο, δεν απαντάνε. Πάω να δω. Ναι, αν μπορείτε. Έλα, ηρέμησε. Έλα. Θεέ μου, γιατί αργεί? Έφυγα. Τι εννοείς έφυγαν? Δεν ήταν μόνος, ήταν με μια γυναίκα. Μια γυναίκα?